κάνει την πρώτη κίνηση για σε ένα γάμο όλοι πρέπει να κάνουν και μπρος και πίσω. Γιατί άμα κρατάς μια στάση μουλαριού, εγώ δεν πάω πίσω, δεν πάω πίσω, μετά κάπου θα διαλυθεί το πράγμα. Mm-hmm. Πάντα θέλει παραχωρήσεις και από τη μία και από την άλλη. Σαν μπαμπάς φαντάζομαι ότι κάνεις μόνο πίσω. και κάνεις όχι, και σαν μπαμπάς δεν πρέπει να κάνεις μόνο πίσω. Δηλαδή τώρα ναι, έχω μια 14χρονη κόρη, έχω και έναν 2,5 ετών γιο. Δεν μπορεί να κάνεις μόνο πίσω, πρέπει να ίσα-ίσα, πρέπει να είσαι και σταθερός σε ορισμένα πράγματα και αμετακίνητος. Μπαίνει και η κόρη σου στην εφηβεία τώρα, το φοβάσαι καθόλου αυτή τη διαδρομή. Γιατί για τους γονείς... ακούγονται το bullying, το Facebook. Βέβαια και για τους γονείς, αυτά τα χρόνια είναι λίγο, ξέρεις, ξεχνάνε λίγο τα δικά τους, κάνουν, εστιάζουν στο παιδιού. Είναι λίγο περίεργα χρόνια της εφηβείας. Τι θα κάνει, αν θα σας τα λέει στη μαμά της ενδεχομένως, τι να κάνεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις δώσει το παιδί σου τα κατάλληλα εφόδια, έτσι ώστε να του έχεις εμπιστοσύνη και να, όσο μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη στην ηλικία αυτή, και να, το κεφάλι σου ήσυχο να το έχεις ποτέ, δεν το έχεις. Δηλαδή έχεις συμβιβαστεί με την ιδέα ότι κάποια στιγμή, αφού είναι 14 σε 2 χρόνια σε ένα, θα αρχίσει να βγαίνει τα πρώτα ραντεβού. Ναι. Ετοιμάσου να δεις τον γαμπρό να πρέπει να τον εγκρίνει. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά τα πράγματα θα συμβούν, οπότε αποδέξου τα. Είχε πλάκα. Χθες είχα πάει στην Ελένη Μενεγάκη και με ρωτούσε η Βένια, η υπεύθυνη.